Περίπου 500 άνθρωποι άνω των 50 ετών από 16 διαφορετικές χώρες του κόσμου, από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έως και το Αζερμπαϊτζάν, θα βρεθούν τις επόμενες ημέρες στο Ρέθυμνο για να συμπαρασύρουν κυρίως τους μεγάλους και όλοι μαζί να δώσουν δυναμικό παρόν στο 7ο Ευρωπαϊκό Γυμναστικό Φεστιβάλ Golden Age. Πρόκειται για μια διεθνής αθλητική διοργάνωση που θα διεξαχθεί από τις 3 έως και τις 8 Οκτωβρίου στην ευρύτερη περιοχή της παλιάς πόλης του Ρεθύμνου. Η γυμναστική για όλους είναι μια μορφή άθλησης η οποία δίνει το μήνυμα ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να αθλούμαστε είτε μετά τα 50 χρόνια είτε όταν πλέον έχουμε χάσει τη φυσική μας κατάσταση και τις προδιαγραφές ενός αθλητή και ενός πρωταθλητή. Θέλουμε να δείξουμε στους Ρεθεμιώτες ότι σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στην Ευρώπη οι άνθρωποι από τα 50 έτη τους και πάνω συνεχίζουν να συμμετέχουν στον αθλητισμό, συνεχίζουν να διασκεδάζουν σε ομάδες και να αθλούνται. Η Ευρωπαϊκή Διοργάνωση Γυμναστική για Όλους υπάγεται στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Γυμναστικής και πραγματοποιείται κάθε 2 χρόνια, ενώ φέτος φιλοξενείται στη χώρα μας για πρώτη φορά και αποτελεί ένα πεδίο ανάπτυξης αθλητικών δραστηριοτήτων για άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας και φυσικής κατάστασης, καθιστώντας την ενασχόληση με τον αθλητισμό προσβάσιμη σε όλους. Θα ήθελα να εξάρω το ρόλο του συμπολίτη μας, του κυρίου Νίκου Προβιά, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος από τους προτεργάτες για να έρθει το ευρωπαϊκό αυτό φεστιβάλ στην Κρήτη και ιδιαίτερα στο Ρέθυμνο, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά. Είναι μια πολύ σημαντική υπόθεση αυτή για μας, γιατί μας δίνει την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε με ανθρώπους όριμους από 16 χώρες του κόσμου, οι οποίοι θα γίνουν, κατά τη γνώμη μου, οι καλύτεροι πρεσβευτές και για τις ομορφιές του τόπου, αλλά κυρίως για την ποιότητα των ανθρώπων μας. Συγκεκριμένα, το Golden Age απευθύνεται, όπως μαρτυρά και ο τίτλος του, σε άτομα άνω των 50 ετών και έχει χαρακτήρα συμμετοχικό και όχι αγωνιστικό. Η εν λόγω διοργάνωση επρόκειτο να γίνει πέρυσι στο Ρέθυμνο με τη συμμετοχή περίπου 3.000 ατόμων, όμως λόγω της πανδημίας αυτό δεν κατέστη δυνατό.